αρνητικές βλάβες στα δόντια και τα ούλα σου, αλλάζοντας απλά την οδοντοκρέμα σου. Έτσι το βούρτσισμα σημαίνει αναδόμηση. Colgate Total Daily Repair. Για πιο υγιές στόμα. Βουρτσίστε πρωί και βράδυ. Κυρίες μου, η ακράτεια δεν αλλάζει πια τη ζωή μας. Χάρη στην Τένα, συνεχίζω να είμαι ο υπέροχος εαυτός μου. Τα Τένα Punch προσφέρουν άνεση και αυτοπεποίθηση χάρη στη διπλή απορροφητική ζώνη για τριπλή προστασία από τις διαρροές, τις οσμές και την υγρασία. Με την Τένα, είσαι πάντα ο εαυτός σου. Και τώρα, νέα Τένα Punch για τη νύχτα. Με απλές πράξεις μεγάλης αξίας έχουμε καταφέρει πολλά. Έως τις 28 Μαρτίου, αποκλειστικά στα καταστήματα Σκλαβενίτης, αγοράζοντας προϊόντα Νουνού 15 και 20% φθηνότερα, μας βοηθάτε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα Νουνού, ένα ποτήρι γάλα για κάθε παιδί, καλύπτοντας για ένα μήνα τις ανάγκες σε γάλα για τα παιδιά που υποστηρίζονται από 4 οργανισμούς. Απλές πράξεις μεγάλης αξίας. Οι Βρετανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα του δράστη της χθεσινής επίθεσης. Τα στοιχεία και πληροφορίες, η Λίδα Ικαλόγλου θα μας πει περισσότερα. Είναι η φωτογραφία που βλέπουμε. Αυτός είναι ο δράστης, ξαπλωμένος λοιπόν, στο χωρίο είναι... μετά την επίθεση. Ακριβώς λοιπόν, αυτός που βλέπουμε είναι ο δράστης της επίθεσης. Είναι ο 52χρονος Καλίτ Μασούτ, σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές. Είχε βαρύ ποινικό μητρό. Είχε καταδικαστεί για πάρα πολλά στο παρελθόν, όχι όμως μέχρι, όχι για τρομοκρατικές επιθέσεις. Ήταν πρόκειτο για άλλα αδικήματα. Από το 1983 αυτός για 34 χρόνια σερί καταδικαζότανε. Ακριβώς. Ένα παραβατικό άτομο, του κοινωνικού περιθωρίου άτομο, που είχε μια βίαιη συμπεριφορά και ήταν γνωστό στις αρχές. Και είχε ξαναπροσαχθεί και το 2003 για κατοχή μαχαιριού. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που τον βλέπουν οι Βρετανικές αρχές να κρατάει στα χέρια του ένα συγκεκριμένο όπλο. Να πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, ενώ είχε καταδικαστεί για άλλα αδικήματα, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο οι αρχές να τον συνδέσουν με τρομοκρατία ή με κάποιο τρομοκρατικό σχέδιο. Ήταν επιθέσεις προφανώς που θεωρούσαν μεμονωμένες άλλου χαρακτήρα. Γιατί λένε ότι τίποτα δεν έδειχνε ότι είχε σκοπό τρομοκρατικό χτύπημα. Είχε γεννηθεί στο Κέντ και τα τελευταία χρόνια ζούσε στο κεντρικό Λονδίνο, στα West Midlands. Βρετανός, έτσι. Ήταν Βρετανός. Βρετανός υπήκος. Ήταν γεννημένος στο Κέντ. Με τι καταγωγή? Προς το παρόν αυτή δεν τη δίνουμε. Αλλά... Δεν γνωρίζουμε. Το όνομα και μόνο καταλαβαίνεις ότι προφανώς το Καλίτ το δεν είναι. Μασούτ Καλίτ δεν το λέει βρετανικό όνομα. Ακριβώς. Βρετανός υπήκοος είναι, αλλά από κάπου θα έχει μια καταγωγή. Και να πούμε, Τατιάνα, ότι έχουμε περισσότερες πληροφορίες και για το τρίτο θύμα, το οποίο επίσης οι αρχές έδωσαν το όνομά του στην δημοσιότητα. Είναι ένας 54χρονος τουρίστας από την Αμερική, από την Γιούτα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Κέρτ Κόχραν. Τον βλέπουμε εδώ μαζί με τη γυναίκα του, τη Μελίσσα. Οι δυο τους είχαν πάει στο Λονδίνο για να γιορτάσουν την 25η επέτειο του γάμου τους. Δυστυχώς, με τραγική κατάληξη, ο ίδιος είναι νεκρός. Η γυναίκα του είναι τραυματισμένη στο νοσοκομείο σοβαρά, με πολλαπλά κατάγματα. Ο αδελφός της Μελίσσα, της γυναίκας του, έδωσε μία ανακοίνωση επίσημη, στην οποία λέει ότι η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη για τον θάνατο του κουνιάδου μας, ο οποίος ήταν θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης την Τετάρτη στο Λονδίνο. Μάλιστα. Να πούμε το εξής. Η ανακοίνωση του ISIS που αναλαμβάνει την ευθύνη. Ένα tweet. Το tweet αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Το tweet υποτίθεται λοιπόν ότι συνδέει με αυτό που έζησε χθες στο Λονδίνο. Αλλά το ISIS έχει διαλέξει πολύ σωστά κάποιες λέξεις, ώστε ίσως και να φανούν χρήσιμες για να βγει κάποιο νόημα. Πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά. Ναι. Δηλαδή... Γιατί μιλάει για έναν στρατιώτη, ο οποίος
είναι εμπνευσμένος από το μήνυμά του. Χωρίς, να, το μήνυμα χωρίς του να λέει σαφώς ότι είναι ακριβώς μέλος του. Όπως επίσης και δεν τον κατονόμασε. Δεν έδωσε δηλαδή ο Άισις το όνομα του δράστη. Μάλιστα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι οφθαλμοφανή ότι πρέπει να τα αλλά λάβεις δεν είναι σου το αναλαμβάνουμε την ευθύνη ακριβώς ο μάρτυρας Μασούτ Καλίτ κλπ. Σύμφωνα με το CNN πάντως έχουν συλληφθεί 8 άνθρωποι στη Βρετανία τους οποίους τους συνδέουν με κάποιο τρόπο με αυτή την επίθεση που συνέβη χτες, που έγινε χτες και προσπαθούν να δουν αν αυτοί οι άνθρωποι είναι μέλη μιας νέας ομάδας που μπορεί να εμφανίστηκε και κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη επίθεση. Ή αν έδρασε μεμονωμένα, πρόκειται ακριβώς για κάποιον που πολλούς τέτοιους μπορούμε να δούμε, μπορεί να δούμε στην πορεία, οι οποίοι διαβάζουν όλα αυτά τα μηνύματα του Άισις στο διαδίκτυο και όλο αυτό, είναι ήδη αποτυχημένοι στη ζωή τους κατεστραμμένες. Κατεστραμμένος ήταν αυτός, από το 83 παραβάτης, εκεί πέρα τον πιάνανε συνέχεια. Ένας κατεστραμμένος, τελειωμένος, διαβάζει τα μηνύματα του Άισις και λέει «Να, εδώ τώρα είναι η ευκαιρία μου να γίνω ήρωας». Μπαίνει μέσα στο SUV και θεωρεί ότι αυτό ούτε είναι, πεθαίνει ως μάρτυρας, ας ούτε πούμε. Πάντως η θεωρία. Θεωρεί ότι έκανε κάτι χρήσιμο στη ζωή του. Θα μπορούσε να είναι και μια τέτοια περίπτωση και να μην είναι κάτι οργανωμένο ακριβώς από τον Άισις. Αυτό μένει να το δούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τη Λίδα την Καλόγλου. Θα συνεχίσω με την Χρύσλα. Θέλω να δούμε, μάλλον όλοι μάθαμε πριν από αρκετό καιρό για το ότι έφυγε από τη ζωή κάτω από ανεξακρίβωτες συνθήκες ο Μανώλης Κυπριανίδης. Ο πάλι ποτέ ισχυρός άνδρας, του Κεράνη, καθότι παντρεμένος και με την κόρη Κεράνη, τη Μαρίνα Φλέγκα, και κατόπιν ισχυρός άνδρας της ΑΓΕΤ. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός είχε στην κατοχή του την περίφημη βίλα του Ωνάση, mm-hmm, την οποία την είχε παραχωρήσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης στον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και στη σύζυγό του Δέσποινα. Χρύσλα, δεν μάθαμε ποτέ ακριβώς πώς έφυγε ο άνθρωπος. Όχι. Μεταξύ, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε γίνει γνωστός από τις κοσμικές στήλες τα τελευταία χρόνια, έτσι, γιατί ήταν η σχέση της Μιμή Ντενίση, ήταν η επίσημη σχέση της για κάποιο και γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ένας bon vivant και πολύ γνωστός, πάμπλουτος άνθρωπος, έτσι, manager και λοιπά, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ένα σπίτι Ελβετία, στην Ελβετία. Στη Ζυρίχη. Εκεί λοιπόν, παρόλο που προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε, μιλήσαμε τη Βρετανική Πρεσβεία, μιλήσαμε την οικογένειά του, κανείς ποτέ επίσημα δεν έδωσε στοιχεία για το πώς βρέθηκε ακριβώς νεκρός ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος, έτσι. Ακριβώς. Παρόλα αυτά όμως, ο μύθος της βίλας του συνεχίζει να κρατεί καλά και όλοι μιλούν ότι είναι έτοιμη να πουληθεί. Μάλιστα. Έχουν περάσει μερικές εβδομάδες από την ημέρα που ο Έλληνας επιχειρηματίας Μανώλης Κυπριανίδης βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Ελβετία, όπου διέμενε μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Οι ελβετικές αρχές διερευνούν τα αίτια του θανάτου του. Ακόμα όμως δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα και κυρίως δεν έχουν μπορέσει να δώσουν μια καθοριστική απάντηση στο ερώτημα. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αυτοκτονία ή κάτι άλλο. Ο μυστηριώδης θάνατός του προκάλεσε μοιραία συζητήσεις για τον χαμηλών τόνων επιχειρηματία, ο οποίος πολύ σπάνια έκανε κοσμικές εμφανίσεις. Παιδιεύπορης οικογένειας με ρίζες από τη Μικρά Ασία, ο νεαρός τότε καρδιοκατακτητής με σπουδές στην Ελβετία εμφανίστηκε τη δεκαετία του 70 στους κοσμικούς κύκλους της Αθήνας με αέρα κοσμοπολίτη. Η πορεία του ήταν εντυπωσιακή. Ο Κυπριανίδης κατάφερε να καθίσει στην πρώτη καρέκλα της διοίκησης της καπνοβιομηχανίας Κεράνης και να διατελέσει πρόεδρος της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Ο Μανώλης Κυπριανίδης που κυκλοφορούσε με Rolls Royce έγινε ευρύτερα γνωστός όταν αγόρασε τη βίλα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Λαγονίσι, μια κατοικία 830 τετραγωνικών που ήταν περισσότερο γνωστή ως βίλα του Παπαδόπουλου, αφού εκεί διέμενε ο δικτάτορας του Απριλιανού πραξικοπήματος. Τεράστιες εγκαταστάσεις μέσα στο πράσινο και δίπλα στη θάλασσα. 9 υπνοδωμάτια, 7 μπάνια, μια εντυπωσιακή πισίνα και παντού γύρω τζαμαρίες που επέτρεπαν στο μάτι να χαζεύει τον τεράστιο κήπο, αλλά ταυτόχρονα διασφάλιζαν την ιδιωτικότητα που τόσο επιθυμούσε ο Κυπριανίδης. Οι παλαιότεροι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν καλά την ιστορία αυτής της πολυτελούς βίλας. Άνθρωποι που γνώριζαν καλά τον Μανώλη Κυπριανίδη μιλούν για έναν ήσυχο άνθρωπο, απλό, ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη διάθεση να επιδεικνύεται με λούσα και μεγαλεία. Γι' αυτό, όπως λένε και οι ίδιοι άλλωστε, το σπίτι του στην Ελβετία ήταν ένα μικρό σπίτι με 2 μόλις δωμάτια. Η βίλα του Ωνάση
υπήρχε τη δεκαετία του 70, την οποία την παραχώρησε στο Γιώργιο Παπαδόπουλο. Έμενε ο Παπαδόπουλος εδώ, στη συνέχεια έμενε η Χήρα εδώ. Όταν επιβίωσε ο Παπαδόπουλος, την ανέλαβε η αδερφή του Ωνάση, η οποία και την πούλησε στο κύριο Κυπριανίδη το συγχωρεμένο. Όπως λένε μάλιστα, ο Μανώλης Κυπριανίδης είχε ασχοληθεί αρκετά με αυτή τη βίλα. Ο κύριος Κυπριανίδης την αναβάθμισε, την έφτιαξε, έμενε εδώ αρκετά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, 15 χρόνια έμενε εδώ. Τα δύο τελευταία χρόνια μετακόμισε και έφυγε στην Ελβετία. Ερχόταν τα καλοκαίρια και έμενε όλο το καλοκαίρι εδώ. Το τίμημα της έκτασης αυτής παραμένει άγνωστο. Πληροφορίες όμως λένε πως ο Μανώλης Κυπριανίδης την είχε αγοράσει από την αδελφή του Ωνάση για 8 εκατομμύρια δολάρια. Η βίλα αυτή όμως συνδέθηκε και με δικαστικές περιπέτειες. Όπως είχαν καταγγείλει οι γειτονές του, επιχειρηματίας δεν αρκέστηκε στα 4 στρέμματα του οικοπαίδου, μέσα στο οποίο είχε χτιστεί η πολυτελής κατοικία, αλλά είχε κάνει επέκταση της ιδιοκτησίας του στα 7 στρέμματα. Στη βροχή από εξώδικα και καταγγελίες, ο ίδιος είχε απαντήσει τότε πως δεν είχε γίνει σωστά η αρχική καταμέτρηση και πως σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία το οικόπεδο ήταν λιγότερο από 7 στρέμματα. Και ενώ αρχικά η πολεοδομία πίστηκε ότι τα επιχειρήματα του Κυπριανίδη ευσταθούν, δίνοντας του άδεια για νέα περίφραξη της έκτασης, η δικαιοσύνη έκρινε παράνομες τις επεμβάσεις του. Τι θα απογίνει πλέον αυτή η τεράστια πολυτελής βίλα? Θα περάσει στα δύο παιδιά του Μανώλη Κυπριανίδη? Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Προς το παρόν, αυτό το σπίτι φρούριο με το ιστορικό παρελθόν παραμένει εκεί για να θυμίζει τους σημαντικούς ανθρώπους που φιλοξενήθηκαν εκεί ανά τις δεκαετίες. Λοιπόν, μία τελευταία ευκαιρία έχετε για να μπείτε στο διαγωνισμό. Είναι η τελευταία φορά που το λέω, διότι μετά θα γίνει η κλήρωση. Μπαίνετε σε δύο μεγάλους διαγωνισμούς για τα 20.000 ευρώ και για το καταπληκτικό σαλόνι από την εταιρεία Maltesos Έπιπλα, το χαλί της Κασαρέλα από τη Βιοκαρπέτ και την πενιντάρα της Samsung από το θαλασσίτης.gr. 14.800 εδώ και τώρα προλαβαίνετε. Έχετε ένα δεκάλεπτο μέχρι την κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κοντά μας η κυρία Μαρία Στουμπού από τα Mediprinu, διότι έχει έρθει η ώρα του Body Lab. Έχει έρθει η ώρα να μπούμε στο, πώς να το πούμε, στο εργαστήριο του σώματος, στο... Πώς να το πούμε το Body Lab. Έχει έρθει η ώρα να φτιάξουμε κορμί για την παραλία. Από τώρα πρέπει να το δουλέψουμε. Να αλλάξουμε, σωστά. Έτσι. Body Lab, λοιπόν, μια μοναδική θεραπεία που συνδυάζει δύο διαφορετικές τεχνολογίες, ναι, οι οποίες δρούν σε διαφορετικά επίπεδα και διαφορετικές δομές μέσα στο σώμα. Και αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας για τη μείωση των ατελειών του σώματός μας. Την άμεση αντιμετώπιση τους. Το πρώτο στάδιο, λοιπόν, έχουμε μια ειδική κεφαλή, η οποία αποτελείται από ακουστικά οστικά κύματα. Τα κύματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ιατρική το 80 για την λιθοτριψία των πετρών στα νεφρά. Α. Στην κοσμητική αισθητική και την αντιμετώπιση. Με εντυπωσιάζεται. Βέβαια, τι, απλές θεραπείες θα φέρουμε. Ναι. Ό,τι πιο εξειδικευμένο. Στην κοσμητική αισθητική, λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ πιο πρόσφατη η χρήση τους, αλλά με θεαματικά αποτελέσματα, αφού αυξάνουν τον κυταρικό μεταβολισμό, αυξάνουν την αιματική κυκλοφορία και την μικροαγγειακή κυκλοφορία, που σημαίνει άμεσα αποτελέσματα στην κυταρίτιδα, κατακαιρματίζοντας φυσικά ταυτόχρονα και το λίπος και ενισχύοντας την διαπερατότητα των μεμβρανών των λιποκυτάρων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα ρευστοποιημένα λιποκύτταρα, το ρευστοποιημένο λίπος από τα λιποκύτταρα αποβάλλεται από τον οργανισμό με τη φυσική διαδικασία του οργανισμού, ενώ τα λιποκύτταρα συρρυκνώνονται, δίνοντας έτσι μοναδικά, μόνιμα αποτελέσματα στο τοπικό και στο ολικό πάχος. Τώρα αυτές οι εικόνες, αυτές έχουν δοθεί από στην ουσία και την εταιρεία που έχει λανσάρει το μηχάνημα. Είναι εικόνες πιστοποιημένες, έτσι ακριβώς. Που, να το εξηγήσουμε αυτό. Από πού είναι το μηχάνημα? Είναι από χώρα? Γερμανία. Από τη Γερμανία. Στη Γερμανία, λοιπόν, που έχει φτιαχτεί και διατίθεται το μηχάνημα, για να δοθούν αυτές οι φωτογραφίες στη δημοσιότητα, πρέπει να είναι πιστοποιημένες, δηλαδή εγκεκριμένες ότι όντως το αποτέλεσμα είναι αυτό μετά τη θεραπεία, έτσι. Σωστά. Οπότε, εδώ τώρα αυτή η κοιλιά, μετά από πόσες θεραπείες? 5 εφαρμογές είναι το πρωτόκολλο.
Οπότε πέντε εφαρμογές έχουν γίνει. Υπάρχει πρωτόκολλο λοιπόν. Βεβαίως. Είναι πέντε εφαρμογές, για παράδειγμα στην Κοιλιακή χώρα, όπου εδώ... Δεν βλέπω, εδώ βλέπω και σύσφυξη. Και σύσφυξη ταυτόχρονα. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της κεφαλής. Το πρώτο μέρος κάνει αδυνάτισμα με ακουστικά κύματα. Στο δεύτερο μέρος, μέσω της διπολικής ραδιοσυχνότητας, δράμα σε πιο επιφανειακά επίπεδα στις κατώτερες στιβάδες του δέρματος, βοηθώντας έτσι τον οργανισμό να υπερπαράγει κολαγόνο και ελαστίνη. Και να σημειώσω κιόλας ότι το κολαγόνο είναι το κλειδί του οργανισμού όσον αφορά τη γύρανση και τη χαλάρωση. Μετά τα 25, ο οργανισμός αρχίζει να χάνει 1,5% κολαγόνο, η παραγωγή του δηλαδή μειώνεται κατά 1,5%, με γρήγορους ρυθμούς. Έτσι λοιπόν η ενεργοποίηση πόσο του ξανά. Τόσο κατρακυλάνε οι ρυθμοί. Και πολύ πιο γρήγορους στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Α, πολύ ωραία. Και είδατε, γι' αυτό γυρνάμε πιο γρήγορα. Έτσι, και γι' αυτό και το σώμα χαλαρώνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συγκριτικά σε έναν άντρα. Οπότε με τη συγκεκριμένη μέθοδο, λοιπόν, στο δεύτερο στάδιο κάνουμε μια πάρα πολύ δυνατή σύσφυξη. Έτσι και χάνουμε και ταυτόχρονα δεν χαλαρώνουμε, δίνοντας έτσι ένα συνολικό αποτέλεσμα στο σώμα μας. Να ρωτήσω τώρα, αυτές οι θεραπείες που λέτε και η σύσφυξη και το αδυνάτισμα γίνονται ταυτόχρονα, δηλαδή στην ίδια συνεδρία? Στην ίδια συνεδρία επιβάλλεται να γίνει ταυτόχρονα, γιατί το ένα ολοκληρώνει τη δουλειά του άλλου. Πόση ώρα δηλαδή θα πάρει αυτή η θεραπεία? Θέλουμε περίπου 45 λεπτά. Άρα στην ουσία κάνουμε τη θεραπεία και ύστερα από λίγο αρχίζουμε ή επί τόπου βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ήδη η μείωση σε πόντους είναι αισθητή. Δηλαδή κάποιους πόντους τους χάνουμε και από την πρώτη συνεδρία. Αλλά η μεγάλη διαφορά αρχίζει να φαίνεται μετά τη δεύτερη εφαρμογή, που ήδη το σώμα έχει αρχίσει να μαζεύει πολύ, να έχει φύγει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τοξινών και λίπους από τον οργανισμό, όπως ταυτόχρονα βλέπουμε να αλλάζει και η δομή, να φεύγει η κυταρίτιδα, να φεύγει η χαλάρωση και να έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα μηχανήματα, τα αισθητικά μηχανήματα αισθητικής παρέμβασης τα τελευταία χρόνια. Αισθητικής ιατρικής. Και καταλαβαίνω αισθητικής ιατρικής. Και καταλαβαίνω ότι έχουν πάρει στην ουσία την τεχνολογία των μηχανημάτων που τίθενται στην διάθεση της υγείας. Δηλαδή, αν έχεις, για παράδειγμα, μας έδωσε ένα παράδειγμα, πέτρα στα νεφρά. Υπήρχε ειδική τεχνολογία για τη λιθοτριψία. Έχουν πάρει αυτή την τεχνολογία και έτσι την έχουν εφαρμόσει. Για να διασπάμε και το λίπος. Στην αισθητική. Βεβαίως. Δηλαδή, αντί να διασπούν την πέτρα στα νεφρά, διασπούν τι, τα λιποκύτταρα. Έτσι. Με πολύ νεράκι που θα πιούμε, φεύγουν αυτά. Από τον οργανισμό. Η γνωστή διαδικασία. Ευτυχώς πολύ εύκολα με το νεράκι, ξέρετε πώς τα αποβάλλουμε. Και σιγά σιγά μπαίνουμε σταδιακά. Μπαίνουμε και έχει και το στοιχείο της σύσφυξης του δέρματος, γιατί όταν μπαίνουμε πρέπει επίσης. Βέβαια, να μην χαλαρώσουμε. Να μην χαλαρώνουμε. Όπως και ταυτόχρονα πολύ σημαντικό είναι να είναι τεχνολογίες που να έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο, για να ξέρουμε και την ασφαλεία του αποτελέσματος. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται 40 χρόνια και είναι κάτι πολύ φιλικό προς τον ανθρώπινο οργανισμό. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι εγκεκριμένο και ενδεδειγμένο όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του. Πόσες θεραπείες θα δώσετε δώρο μόνο για τις δικές μας τηλεθεάτρες? Λοιπόν, μόνο για τις συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε από την Τατιάνα. Από την Τατιάνα. Θα πάρουν. Όσες τηλεφωνήσουν τώρα λοιπόν και οι 30 πρώτες θα μπορούν να έχουν δύο από τις απαιτούμενες εντελώς δωρεάν. Άρα στην ουσία η έκπτωση που γίνεται ποια είναι? Ένα 40%. Αν χρειάζεται δηλαδή πέντε θεραπείες, τις δύο θα τις κάνουν δωρεάν. Mm-hmm. Αλλά μόνο όσοι θα τηλεφωνήσουν τώρα, αυτό το 40% είναι μια προσφορά που θα γίνει τώρα και για μία ώρα, δύο. Πόση ώρα μπορούν να πάρουν τηλέφωνο? Τις αγαπάτε τις τηλεθεατρίες, θα το προσπαθείτε. Οπότε για την επόμενη μία ώρα, κυρία Στεφανίδου. Για την επόμενη μία ολόκληρη ώρα, λοιπόν, είναι 6 και 18, μέχρι τις 7 και 18, ας πούμε 7 και 20. Μπορείτε να πάρετε στο 801-801-1035 και να πάρετε αυτό το 40%. Δηλαδή, στην ουσία, να κάνετε τις δύο δωρεάν και να πληρώσετε τις τρεις από τις πέντε απαιτούμενες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία από καρδιάς. Τηλεφωνήστε, κερδίστε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μαγειρεύουμε σπανακόπιτα. Το σπανάκι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Γιατί η μαγειρική είναι αγάπη για τη ζωή. Μπαρμπαστάθης. Μας κάνει καλό. It must be love. It must be love. Δέλτα κομπλέ. Στραγγιστό όπως κανένα. Από αγελαδινό, ανθόγαλα και πρόβιο γάλα. Τώρα με νέα, μοναδική υφή. Δέλτα κομπλέ. Το Champion. Δεν υπάρχει. Πολύ γεμάτο κρουασάν. Κρουασάν Champion. Με την πρώτη ευκαιρία θα πείτε ότι είναι γεμάτα με γεύση σοκολάτα. Κρουασάν Champion. Προκλητικά γεμάτα. Τούτης ποιότης. Αυτές οι στιγμές φροντίδας είναι αναντικατάστατες για μας και για τα ρούχα μας. Γι' αυτό χρησιμοποιώ το νέο μαλακτικό ρούχων Supreme Complete Care. Φροντίζει τα ρούχα μας ώστε να μοιάζουν πάντοτε σαν καινούρια και να μένουν απαλά. Τόσο απαλά. Supreme Complete Care. Η καλύτερη φροντίδα είναι η ολοκληρωμένη φροντίδα. Πιάσε το Άζαξ! Να τις παίρνεις δύο-δύο, να μοιράζεις το γραφείο. Να σου την γερνά η θεία, να είναι η μόνη σου λατρεία. Να την ψάχνεις τον ντουλάπι, να σε κάνει τόσο χάπι. Αχ, με ιόν σοκολάτα, να τα χείλη σου γεμάτα. Σοκοφρέτα, η λατρεία κλασική. Σοκοφρέτα, η μοναδική, 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 μοναδική. Τώρα και νέα σοκοφρέτα χωρίς γλουτένι. Φεύγω. Αν με ζητήσουν για θαύμα, κάνε μου αναπάντητη. Αν με ψάχνει ο Junior, πάλι αναπάντητη. Από το σταθερό στο κινητό, μόνον αναπάντητες. Αντιλαβώ. Γιατί, αφεντικό? Για να μην πέσουν από τα σύννεφα όταν έρθει ο λογαριασμός. Αφεντικό, συγκεντρώσου. Αναπάντητες, τέλος. Έχουμε Nova. Η Nova δίνει την απάντηση στις αναπάντητες. 12 ολόκληρες ώρες από σταθερά προσκυνητά, μόνο με 5 ευρώ το μήνα, με τα νέα προγράμματα Plus. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Nova. Δεν είναι θαύμα. Nova. Ζεις καλύτερα. Η ευαισθησία των δοντιών επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο λόγω της φυσικής φθοράς. Η Colgate Sensitive Extra Strength σταματά τον πόνο χαρίζοντας άμεση ανακούφιση και προστατεύει από την επανεμφάνισή του. Colgate Sensitive Extra Strength. Βάλε stop στον πόνο τώρα. Colgate στυλό ανακούφισης από την ευαισθησία. Στοχεύει στα ευαίσθητα σημεία του δοντιού για άμεση ανακούφιση που διαρκεί. Colgate Sensitive. Στην Αλτέρα, η φρεσκάδα ξεκινάει από τη γη μας. Την Πέλα, κάθε καρπός συλλέγεται τη στιγμή που πρέπει. Για να διατηρεί όλη του τη φρεσκάδα, επιλέγουμε παραγωγούς κοντά στις εγκαταστάσεις μας, ώστε να μεσολαβεί ελάχιστος χρόνος από τη συγκομιδή μέχρι την κατάψυξη. Βλέπουμε τα κατεψυγμένα με μια φρέσκια ματιά. Αλτέρα, αξία στη διατροφή σας. Και νέα σειρά Αλτέρα με μείγματα φρούτων για σμούθις και κοκτέιλ. Τα ΑΒ, το καλάθι γεμίζει με μοναδικές προσφορές. Μέχρι την Παρασκευή, μπύρα Μύθος, τετράδα, 50% φθηνότερα. Ρούβαλη, Λευκοσίνος, ειδική εμφιάλωση για την ΑΒ, μόνο 3,90. Ουίσκι Γκραντς, μόνο 14,54. Ελληνικός καφές Μπράβο, μόνο 1 ευρώ. Προϊόντα Παντέν, 45% πιο φθηνά. Και πάνες Μπέιμπιλίνο, 45% φθηνότερα. Η χαρά να κερδίζεις κάθε φορά που ψωνίζεις μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? 14900. Ο νέος σου αριθμός για τα ραντεβού σου με τους γιατρούς του παιδί. 14900. Είναι ωραίο να νιώθω ότι μπαίνω σπίτι μου. Εδώ βρίσκω την ηρεμία μου και όλα όσα χρειάζομαι. Στο Γαλαξία. Μπακαλιάρος Νορβηγίας 6,65. Καραμολέγκος, ψωμί για τοστ 10 και πίτες, μείον 40%. Άμστελ Μπίρα, κουτί 4x500 ml, μείον 40%. Και Φιάλι, 20x250 ml, 9,99. Προϊόντα Dav, Ultrex και AIM, μείον 50%. Βαφή μαλλιών Excellence, μείον 50%. Και εκατοντάδες είδη, όλο το χρόνο, 1+1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Χάρη στο μοναδικό δίκτυ Thermospot, τα τηγάνια Tefal σας εγγυώνται τέλειο μαγείρεμα. Ενώ η εξαιρετικά ανθεκτική επίστρωσή τους με τιτάνιο κρατάει μέχρι και 3 φορές περισσότερο. Γι' αυτό η Tefal είναι νούμερο 1. Αλλάζει τη ζωή σου. Φίλοι, καρδιακοί, Omega Zone, της Health Aid.
με ωμέγα 3 από νορβηγικά ηχθιέλαια και ωμέγα ζων πλάς. Το μόνο με συνένζυμο Q10. Κατάλληλα για χοληστερίνη, τριγλικερίδια, στατίνες. Ωμέγα ζων της Health Aid. Φίλοι, καρδιακή. Από τη Pharma Center, με κέντρο το φαρμακείο. Το σιδέρωμα σου τρώει τη μισή μέρα. Έχεις το λόγο να πάρεις σύστημα σιδέρωμα.